Χίλια καλώς ορίσατε, φίλοι μου αγαπημένοι, παρέα μου χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Αμύγδαλα κοιτσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Αμύγδαλο τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη ραδιοφωνική εκπομπή «Δώσ' τη σφούρλα να γυρίσει». Είμαι η Αγγελική Αγαλιανού. Και είμαι η Ελεάνα Χατζάκη. Και οι δυο μαζί είμαστε οι Σουσουράδες. Οι Σουσουράδες που σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μια εκπομπή για ξηροκάρπια. Θα σας μιλήσουμε για καρυδάκια, για μυγδαλάκια και φουντουκάκια. Μαγικά. Και την αρχή θα την κάνουμε με την καρυδιά. Η Ελεάνα θα μας πει πώς φύτρωσαν οι καρυδιές σε όλα τα μέρη τούτου του τόπου. Τα πολύ παλιά τα χρόνια ήταν η οξιά και η καρυδιά και ήταν αυτές αδερφές. Μια μέρα αποφάσισαν να ταξιδέψουν για να γνωρίσουν τον κόσμο και αν τους άρεσε κανένα μέρος, να μείνουν. Είχανε βαρεθεί, βλέπεις, το χωριό τους. Πέρασαν λοιπόν χωριά και πολιτείες και βρέθηκαν στα βουνά. Όταν ανέβηκαν στην Πίνδο, είπε η οξιά. «Ω, εγώ δεν το κουνάω από εδώ πια. Κουράστηκα». Η καρυδιά την παρακάλαγε να συνεχίσουνε μαζί, αλλά άδικα. Η οξιά είχε ριζώσει στην Πίνδο και δεν είχε σκοπό να φύγει. Έτσι η καρυδιά αναγκάστηκε να συνεχίσει μόνη της. Γνώρισε τόπους πολλούς και όλοι της άρεσαν και έμεινε από λίγο παντού. Και είναι γι' αυτό που καρυδιές συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, ενώ οξιές σε λιγοστά μέρη. Έτσι μας είπε αυτή η ιστορία από την Καρδίτσα για το πώς φύτρωσαν στον κόσμο η οξιά και η καρυδιά. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και έναν μύθο
για το πώς φύτρωσε η πρώτη μυγδαλιά. Επιστρέφοντας από την Τρία στην Αθήνα μετά το τέλος του πολέμου, ο Δημοφών, ο γιος του Θησέα και της Έφρας, έφτασε στους Βυσάλτες της Θράκης, εξαιτίας κάποιας θαλασσοταραχής. Στην ακρογιαλιά εκείνη έπαιζε μια παρέα κοριτσιών. Ανάμεσά τους ήταν και η βασιλοπούλα Φιλίδα. Ο Δημοφώντας, επικεφαλής των ναυτών, ζήτησε από τα κορίτσια να μην φοβούνται. Οι άντρες έψαχναν απλά μια πηγή για να γεμίσουν με νερό τα άδεια τους λαγίνια. Η βασιλοπούλα, σαν είδε το νεαρό Δημοφώντα, κάλεσε όλους τους στρατιώτες στο παλάτι και τους φιλοξένησε με τιμές. Μαγεύτηκε εκείνη από τη στάση και το παράστημα του Δημοφώντα, όμως και εκείνος δεν έμεινα διάφορος από τη χάρη και την ομορφιά της κόρης και ο έρωτας δεν άργησε να γεννηθεί. Γρήγορα οι δυο νέοι αραβωνιάστηκαν, όμως ο Δημοφώντας έπρεπε να φύγει ξανά για την πατρίδα του και της είχε υποσχεθεί ότι θα γυρνούσε, θα μένε πάντα πιστός σε αυτήν, θα γυρνούσε κοντά της και γρήγορα θα παντρεύονταν. Και πράγματι, ο Δημοφώντας έμεινε πιστός και δεν λησμόνησε την υπόσχεσή του να επιστρέψει κοντά της. Όμως πέρασε καιρός και ο μύθος λέει πως δεν μπόρεσε να επιστρέψει γρήγορα, γιατί φεύγοντας από τη Θράκη, μια τρικυμία τον παρέσυρε στην Κύπρο. Όταν τελικά μπόρεσε να γυρίσει στη Θράκη για να τη συναντήσει και να την παντρευτεί, ήταν δυστυχώς πολύ αργά. Η Φιλίδα, πληγωμένη από την καθυστέρηση του Δημοφώντα, είχε πεθάνει από τον καημό της και είχε μεταμορφωθεί σε μια αμυγδαλιά, ένα δέντρο ξερό που μένε όλο το χρόνο χωρίς φύλλα. Όμως ο Δημοφών δεν μπορούσε να μείνει μακριά από την αγαπημένη του. Χωρίς να δώσει σημασία στους φίλους και τους δικούς του που τον παρακαλούσαν να μείνει μέχρι να ανοίξει ο καιρός, εκείνος ξεκίνησε μέσα στην καρδιά του χειμώνα το ταξίδι της επιστροφής. Για μέρες περπατούσε μέσα στο βοριά το κρύο και το χιόνι, ώσπου κάποτε έφτασε στη Θράκη. Γυρεύοντας την αγαπημένη του, έφτασε στο σημείο του αποχαιρετισμού. Εκεί ακριβώς είδε να στέκεται ένα ψηλό ξεραμένο δέντρο χωρίς καρπούς και φύλλα. Κατάλαβε αμέσως εκείνος τι είχε συμβεί και βγάζοντας μια κραυγή πόνου με δάκρυα στα μάτια αγκάλιασε σφιχτά τον ξερό κορμό σαν να αγκάλιαζε το σώμα της αγαπημένης του. Και τότε, σαν από θαύμα, ζωή πλημμύρισε το άψυχο ξύλο και τα γυμνά κλαριά του δέντρου στολίστηκαν με πανέμορφα μικρά λευκά άνθη που βγάζαν μια υπέροχη μυρουδιά. Μια μαθισμένη αμυγδαλιά στον ήλιο του χειμώνα, άξεγνια καθρεφτίζεται στον ησυχό λιμιώνα. Μα ξαφνού κακός βοριάς αρχίζει να φουσκώνει κι όλα τα νεφή του ουρανού από πίσω να ζυγώνει. Χάνεται το αντιλάμψισμα και τα νερά θολώνουν, τα σύννεφα στραταριστά στο χώμα χαμηλώνουν. Χτυπά ο αέρας
στα κλαδιά και τα άνθη τη σκορπίζει. Και φαίνεται σως πέφτουνε, αρχίζει να χιονίζει. Χτυπά ο αέρας στα κλαδιά και τα άνθη τη σκορπίζει. Και φαίνεται σως πέφτουνε, αρχίζει να χιονίζει. Μάθαμε για την αμυγδαλιά, μάθαμε και για την καρυδιά. Πάμε τώρα να μάθουμε και για τους καρπούς τους, τους μαγικούς. Το καρύδι, τα αμύγδαλο και το φουντούκι. Μια ιστορία από τη Μακεδονία. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, μια φτωχή χείρα, και είχε αυτή τρεις κόρες. Όλη μέρα ράβανε και το βράδυ νυχτερεύανε, και πάλι με τα βία τα βγάζανε πέρα και δεν ήτανε κάθε μέρα ψωμάκι στο σπίτι τους. Κουράζονταν πολύ και το βράδυ τα ματάκια τους κλείνανε και η δουλειά δεν προχωρούσε. Και από την πείνα δεν είχανε το κουράγιο να κάνουν κάνα χωρατό, κάτι να λένε, να ξυπνάνε. Γι' αυτό βάλανε στοίχημα. Όποια την έπαιρνε ο ύπνος, θα μενε την άλλη μέρα νηστική. Βάλανε το στοίχημα την πρώτη νύχτα, η μάνα τους που ήταν η γριούλα η καημένη αποκοιμήθηκε. Και το δεύτερο βράδυ πάλι αποκοιμήθηκε η γριούλα και η μεγαλύτερη κόρη είπε αν ξανακοιμηθεί η μάνα τους να τη φάνε. Την άλλη νύχτα η γριούλα δεν βάσταξε και έγειρε. Τότε οι δυο μεγάλες κόρες τη σφάξανε και τη φάγανε. Η μικρή κόρη έκλαιγε, αλλά δεν μπορούσε να τη σταματήσει. Μάζεψε όμως τα κοκαλάκια της μάνας της και τα έθαψε κάτω από ένα δεντράκι και πήγαινε και τα θυμιάτιζε. Μια φορά η μικρή κόρη είδε στον ύπνο της τη μάνα της και έλεγε «Κόρη μου, σε ευχαριστώ που έθαψες τα κοκαλάκια μου. Για την αγάπη σου τρία δώρα θα σου στείλω». Το πρωί η κοπέλα βρήκε κάτω από το μαξιλάρι της ένα φουντούκι, ένα καρύδι και ένα αμύγδαλο. Τα έβαλε στην τσεπούλα της και τα είχε για παρηγοριά. Ο βασιλιάς εκείνου του τόπου πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μια Κυριακή αποφάσισαν να πάνε σε εκείνη την εκκλησία και οι δυο αδερφάδες της κοπέλας. Έβαλαν τα πιο καλά τους ρούχα, στολίστηκαν και πήγαν. Η μικρή αδερφή δεν μπορούσε να πάει μαζί, γιατί τα ρούχα της ήταν κουρελιασμένα, δεν βλέπονταν. Έτρεξε κι αυτή και κάθισε στο μνήμα της μανούλας της και έκλαιγε. «Κόρη μου, άνοιξε το φουντούκι», άκουσε τη φωνή της μάνας της. Έβγαλε από την τσέπη της το φουντούκι, το άνοιξε
Και τι να δει! Από μέσα βγήκε ένα φόρεμα ωραιότατο που είχε να πάνω και εντυμένη όλη τη γη με τα λουλούδια της. Και μαζί ένα ζευγάρι γοβάκια και ένα μαντίλι όλο λουλούδια και εντυμένο. Και παραδίπλα παρουσιάστηκε ένα άσπρο άλογο. Η κοπέλα φόρεσε τα ρούχα, ανέβηκε στο άσπρο άλογο και πήγε στην εκκλησιά. Μπήκε μέσα και άναψε ένα κεράκι. Όλοι την εκείταγαν με θαυμασμό και λέγανε ποια να ήταν η πεντάμορφη αρχοντοπούλα. Το βασιλόπουλο μόλις την είδε θαμπόθηκε κι αυτό από την ομορφιά της και περίμενε την απόλυση για να την πλησιάσει. Αλλά όταν σχόλασε η εκκλησιά και όλοι βγήκαν έξω, η κοπέλα ανέβηκε στ' άλογο και χάθηκε. Την άλλη Κυριακή η κόρη άνοιξε το καρύδι και παρουσιάστηκε ένα φόρεμα πιο όμορφο από το προηγούμενο, που είχε να πάνω του και εντυμένη τη θάλασσα με τα ψάρια της και τα κοράλια της. Και το μαντίλι της είχε ένα γαϊτάνι από μαργαριτάρια. Ήταν και το άσπρο άλογο εκεί και περίμενε. Έβαλε η κοπέλα την ωραία φορεσιά, ανέβηκε στ' άλογο και πήγε στην εκκλησιά. Μπήκε μέσα, άναψε ένα κερί, την είδε ο βασιλιάς, θαμπόθηκε. Αλλά σαν έκανε να πλησιάσει, αυτή ανέβηκε στ' άλογο και χάθηκε. Την τρίτη Κυριακή η κοπέλα άνοιξε το μίγδαλο και έβγαλε από μέσα ένα φόρεμα που μπροστά του τα άλλα δυο φαινόντανε ένα τίποτα. Είχε κεντυμένα επάνω του τον ουρανό με τ' άστρα του τα ολόχρυσα, τον ήλιο και το φεγγάρι και το μαντίλι είχε τρεις σειρές φλουριά. Τα φόρεσε και έλαμψε όλο το μέρος εκεί που στεκόταν. Έβαλε και τα χρυσά γοβάκια, ανέβηκε στο άσπρο άλογο και πήγε στην εκκλησιά. Μπήκε μέσα και άναψε το κεράκι της. Ο βασιλιάς τώρα, για να μην την ξαναχάσει, πετάχτηκε αμέσως έξω να την προφτάσει. Εκείνη όμως πήδησε πάλι στα λογό της και του φύγε. Αλλά από την πολύ βιασύνη της, της έφυγε το ένα γοβάκι και δεν στάθηκε να το μαζέψει. Χάθηκε λοιπόν η κοπέλα και ο βασιλιάς μάζεψε το γοβάκι της και διέταξε τους υπηρέτες του να πάνε να γυρίσουν όλη τη χώρα για να δοκιμάσουν το γοβάκι σε όλες τις κοπέλες. Και σ' όποια ταιριάζει αυτήν να του τη φέρουν στο παλάτι. Γύρισαν όλη τη χώρα οι απεσταλμένοι του βασιλιά, αλλά σε καμιά κοπέλα δεν τέριαζε το χρυσό γοβάκι. Φτάσαν και στο σπιτάκι όπου ζούσαν οι τρεις αδερφές και τότε είδαν ότι το χρυσό γοβάκι τέριαζε στη μικρότερη. Την πήραν μαζί τους και την πήγαν στο παλάτι. Ο βασιλιάς και η φτωχή κοπέλα παντρεύτηκαν και ζήσανε χρόνια πολλά. Αυτοί στα μπαμπάκια και εμείς στα αγκάθια. Στην
βραδύ στην Αττική μου αγάλη. Αμήνα καριδάκια, μυγδαλάκια, έχουν και αυτά τσοφλάκια. Ακούστε ένα παραμύθι από τη Θήβα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Δεν κάναν όμως παιδιά. Μια νύχτα παρακάλεσε η βασίλισσα το Θεό να της δώσει ένα αγοράκι. Και έλεγε, αν ο Θεός μου δώσει ένα αγοράκι, θα κάνουμε όλες τις βρύσες να τρέχουν 3 μέρες και 3 νύχτες μέλι, γάλα και βούτυρο. Τους άκουσε ο Θεός και τους έδωσε ένα αγοράκι. Αυτοί όμως από τη χαρά τους εξεχάσανε το τάμα τους. Το παιδί μεγάλωσε και πήγαινε σχολείο. Μια μέρα το συνάντησε μια γυναίκα και του είπε, «Παιδάκι μου, να πεις στη μάνα σου το τάμα που έταξε, δεν το έκαμε, και αυτό που της έδωσα, θα της το πάρω». Το παιδί το ξέχασε να το πει στη μάνα του. Την άλλη μέρα το συναντάει πάλι και το ρωτάει αν το είπε. Το παιδί είπε πως το ξέχασε. Του λέγει τούτη τη φορά η γρία να μην ξεχάσει να το πει. Το παιδί είπε στη βασίλισσα, μα αυτή πάλι δεν το υποψιάστηκε. Παρουσιάστηκε τότε στο βράδυ στον ύπνο της και της είπε, «Κυρά μου, το τάμα που έταξες δεν το έκαμες και το παιδί που σου έδωσα θα σου το πάρω,
Σηκώθηκε η βασίλισσα ταραγμένη και είπε στο βασιλιά: «Βασιλιά μου, ήρθε η Παναγία στον ύπνο μου και είπε ότι θα μας πάρει το παιδί γιατί δεν κάμαμε το τάμα μας». Την άλλη μέρα έκαναν τις βρύσες να τρέχουν 3 μέρες και 3 νύχτες μέλι, γάλα και βούτυρο. Πήρε όλος ο κόσμος. Μόνο μια γριά δεν πρόφτασε να πάρει. Πήγε αυτή στο τέλος με ένα καριδότσουφλο και μάζευε με το δάχτυλό της το μέλι από την κάνουλα της βρύσης. Δίπλα στη βρύση ήταν μια μάντρα ψηλή και καθότανε το βασιλόπουλο και κοίταζε τη γριούλα που μάζευε το μέλι. Άξαφνα της πετά αυτό το τόπι του και της έσπασε το καριδότσουφλο με το μέλι. Σηκώνει τότε τα μάτια η γριά και βλέπει το βασιλόπουλο και του λέει: «Τι να σου πω, παιδάκι μου, να σε καταραστώ ή σε βασιλόπουλο. Σε καταργέμαι να πας να βρεις την Τρισεύγενη, τα 3 κύτταρα. Το παιδί μόλις το άκουσε έτρεξε στο σπίτι του, πήρε τα λογό του, το σπαθί του και ένα παγούρι νερό, αποχαιρέτησε τους γονείς του και πάει να βρει την Τρισεύγενη. Οι γονείς του δεν τον αφήνανε. Του έλεγαν: «Βρε καλέ μου, βρε κακέ μου, μην πας γιατί έχουν πάει κι άλλοι πολλοί και δεν ξαναγυρίσανε». Μα αυτός δεν άκουγε κανένα και έφυγε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, φτάνει σε ένα ψηλό βουνό και βλέπει μια γριά να κρέμεται σε ένα αμυγδαλότσουφλο και της λέει: «Ώρα καλή σου, γερόντισσα». «Καλώς το παλικάρι. Αν δεν μου έλεγες ώρα καλή, γερόντισσα, θα σε τρώγα. Και εσύ αν δεν μου έλεγες καλώς το παλικάρι, θα σε κόβα με το σπαθί μου». «Τι θέλεις, παιδάκι μου, εδώ που ήρθες?» «Κυρά μου, μια χάρη σου ζητώ. Να μου πεις που είναι η Τρισεύγενη, τα 3 κύτταρα. «Αχ, παιδί μου, μεγάλη χάρη μου ζητάς και δεν θα μπορέσω να στην κάμω. Πάρε τούτο το χτένι και πήγαινε στο παραπάνω βουνό. Εκείνη η αδερφή μου, να της το δώσεις και να της πεις χαιρετίσματα πολλά. Μην ξεχάσεις να της πεις ότι μου είπες εμένα, γιατί θα σε φάει. Και μετά να της πεις για την Τρισεύγενη. Κι ίσως ξέρει αυτή να σου πει». Το παιδί ευχαρίστησε τη γριά και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, φτάνει στο πιο ψηλό βουνό, στην άλλη αδελφή. Άνοιξε την πόρτα και βλέπει πάλι να κρέμεται μια γριά σε ένα αμυγδαλότσουφλο. «Ώρα καλή, γερόντισσα». «Καλώς το παλικάρι. Αν δεν μου έλεγες ώρα καλή...» Και τα λοιπά και τα λοιπά, μην τα πολυλογούμε, παραμύθι είναι. «Μια χάρη σου ζητώ, γερόντισσα, να μου πεις που είναι η Τρισεύγενη». «Μεγάλη χάρη μου ζητάς. Το βλέπεις εκείνο το βουνό? Εκεί είναι η άλλη μου αδερφή. Να μην της πεις ότι είπε σε μένα, ναι, γιατί πανίζει με τα στήθια της στο φούρνο και δεν μπορεί να σου μιλήσει. Σκίσε από το σακάκι σου ένα κομμάτι και πάνισε το φούρνο. Ρίξε τα ψωμιά και αυτή για το καλό που θα της κάνεις θα σε ευχαριστήσει. Πάρε και τούτη την τζατσάρα και πες της χαιρετισμούς από την αδελφή σου». Την ευχαρίστησε το βασιλόπουλο και έφυγε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, φτάνει στο παραπάνω βουνό. Βλέπει τη γυναίκα να πανίζει το φούρνο. Αμέσως κάνει όπως του είχε πει η γριά. Και εκείνη δεν ήξερε πώς να τον ευχαριστήσει. «Τι καλό θες να σου κάνω για το καλό που μου έκανες?» «Θέλω να μου πεις που είναι η Τρισεύγενη». «Το βλέπεις εκείνο το βουνό? Εκεί είναι ένα δέντρο που έχει 3 κύτταρα. Από κάτω το φυλάνε 3 λιοντάρια. Μόλις πας θα πάρεις 6 κρυάρια, θα τους ρίξεις τα 3, θα ανέβεις, θα κόψεις τα 3 κύτταρα και θα ρίξεις και τα άλλα 3 κρυάρια και θα φύγεις. Όταν θα κόβεις τα κύτταρα, κάθε κύτρο θα έχει και από μία κοπέλα, να τα ρίξεις σε πολύ νερό». Το παιδί ευχαρίστησε τη γυναίκα και έφυγε.
Έκανε όπως του είπε και πήρε τα τρία κύτρα. Το παιδί όμως δεν εκαρτερεύτηκε και έκοψε το ένα. Πετάχτηκε μια ωραία κοπέλα και του ζητούσε νερό. Της έδωσε από το παγούρι του, μα δεν της έφτασε και πέθανε. Αυτός ελυπήθηκε. Προχώρησε πιο πέρα, βρήκε ένα αυλάκι με νερό, έκοψε και τα άλλο κύτρο. Πετάχτηκε άλλη μια κοπέλα, μα και πάλι δεν της έφτασε το νερό και πέθανε. Έφυγε πάλι λυπημένος, ώσπου βρήκε μια στέρνα με νερό. Έκοψε και το τρίτο κύτρο, βγήκε μια κοπέλα και του ζητούσε νερό. Την έριξε μέσα, ήπιε εκείνη πολύ νερό, έπλεε και του λέει «Ντρέπομαι, πώς να βγω γδυτή?» Βγάνει τότε εκείνο στο παλτό του και την τύλιξε. Και της λέει να ανέβει σε αυτό το κυπαρίσι και να περιμένει μέχρι να φέρει ρούχα βασιλικά και άμαξα. Έφυγε το βασιλόπουλο και η τρισεύγενη έμεινε μόνη στο κυπαρίσι. Σε αυτή τη στέρνα πήγαινε μια αραπίνα και έπινε νερό. Καθώς κοίταξε στη στέρνα, βλέπει να γυαλίζει η ομορφιά της κοπέλας από πάνω από το κλαρί και λέει «Ω, τι ωραία που είμαι και δουλεύω!» Τ' άκουσε η τρισεύγενη από πάνω και έβαλε τα γέλια. Σήκωσε τα μάτια της ψηλά η αραπίνα και της λέει «Εσύ είσαι στη στέρνα και νομίζω πως είμαι εγώ. Τι κάνεις εκεί πάνω που είσαι?» «Κάθομαι και περιμένω το βασιλόπουλο να μου φέρει τη βασιλική άμαξα και τα βασιλικά ρούχα και θα με πάρει γυναίκα του». «Κατέβα γρήγορα!» «Όχι», λέει η τρισεύγενη. Δε χάνει καιρό η αραπίνα ανεβαίνει και την πετάει στη στέρνα. Γδύνεται εκείνη και φοράει το παλτό. Και η τρισεύγενη απόμεινε ψαράκι μες στη στέρνα. Έρχεται το βασιλόπουλο με τη βασιλική την άμαξα και τι να είδει. «Γιατί εγίνηκες έτσι που σου να μείτε αφρός?» «Από τη στεναχώρια μου βασιλιά μου». «Άμα σε πάω στο παλάτι θα ξαναματασιάξεις?» «Και βέβαια, δε με στεναχωρείς, θα γίνω όπως ήμουνα». Το βασιλόπουλο, στεναχωρεμένο και απορριμμένο, την πήρε και την πήγε στο παλάτι και δεν έβγαινε καθόλου έξω από τη στεναχώρια του. Το μάθε όλος ο κόσμος για τη στεναχώρια του. Μία κοπέλα πάει στη στέρνα να πάρει νερό και μέσα στον κουβά της μπήκε ένα ψαράκι. Βάζει το χέρι της να το πιάσει και εκείνο την εχάιδευε. Σκέφτηκε τότε να το πάει στο βασιλόπουλο που ήταν στεναχωρεμένο. Μόλις το πήρε ο βασιλιάς, το ψαράκι άρχισε να τον εχαϊδεύει. Μόλις πήγαινε η αραπίνα, άνοιγε τα αγκάθια του και την τσιμπούσε. Διάταξε τότε το βασιλόπουλο να βάλουν το ψαράκι σε ένα δωμάτιο και να του πηγαίνουν εκεί το φαγητό του. Η αραπίνα όμως εζήλεψε και του λέει «Άμα κάθεσαι με το ψαράκι, εγώ θα σκυμίνω πιότερο». Τι να έκανε κι αυτός. Έλεγε η αραπίνα να το σφάξουν και να το φάνε. Αυτός δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και το σφάξαν και το μαγειρέψαν. Τα κοκαλάκια η αραπίνα τα ρίχνε στη φωτιά και αυτός τα έβανε δίπλα στο πιάτο του. Στο τέλος τα πέταξε στο περιβόλι του και εκεί εφύτρωσε μια λεμονιά. Μόλις την είδε το βασιλόπουλο, διάταξε να του πηγαίνουν εκεί το φαγητό του να τρώει, γιατί μόλις πήγαινε κοντά, τα κλαριά της λεμονιάς τον εχαϊδεύανε. Μόλις πήγαινε η αραπίνα, άνοιγε τα αγκάθια της και την τρύπαγε. Αυτή ζήλευε και ήθελε να κόψουν τη λεμονιά. Αλλά και πάλι το βασιλόπουλο δεν μπορούσε να της κάνει τίποτα, γιατί φοβόταν μην ασκημίνει. Κι έτσι την εκόψανε τη λεμονιά. Τα κλαριά της τα δώσανε σε όλο τον κόσμο και έμεινε ο κορμός μόνο. Τον κορμό τον επήρε ένας γέρος. Πήρε ο γέρος το τσεκούρι του και άρχισε να χτυπά το ξύλο. Τότε ακούστηκε μια φωνή. «Βάρα πάνω, βάρα κάτω και στη μέση μη βαρείς, γιατί είναι η κόρη μέσα και πονεί στην κεφαλή». Ο γέρος φοβήθηκε, πέταξε το τσεκούρι και έτρεξε στο γιο του. Ο γιος του, ψύχρεμος, πήρε το τσεκούρι και άρχισε να χτυπά. Ακούστηκε πάλι η ίδια φωνή.
Βάραγε δεξιά, βάραγε αριστερά και πετάχτηκε μια πεντάμορφη κοπέλα. Φοβηθήκανε μόλις την είδανε. «Μη φοβάστε, κι εγώ άνθρωπος είμαι όπως κι εσείς». Και τους είπε την ιστορία της. Παρακάλεσε τότε στο γέρο να της φέρει τρεις πύχες χασέ και μεταξωτή κλωστή για να κεντήσει τα βάσανά της. Ο γέρος της τα έφερε, αφού τα κέντησε, τα τύλιξε καλά και τα έδωσε στο γέρο να τα πάει στο βασιλόπουλο. Τα πήγε ο γέρος, το βασιλόπουλο τα άνοιξε και διάβασε. Ρώτησε τότε στο βασιλόπουλο πού είναι η κοπέλα και πήγε στην αραπίνα και της λέει «Σήμερα έχω μια στεναχώρια. Θέλω να δικάσω μια γυναίκα». Και της ιστόρισε την ιστορία της Τρισεύγενης. «Τι πρέπει να κάνω?» «Να τη δέσεις πίσω από τρία άλογα να τη γυρίσουν στα βουνά και να την κάνουν κομμάτια». «Αυτό θα κάνω», της είπε. Πήρε άμαξα και πήγε στο σπίτι του γέρου. Μόλις την είδε, την αγκάλιασε κι είπαν τα πάθη τους. Την πήρε και πήγαν στο παλάτι. Η αραπίνα τρόμαξε μόλις την είδε. Το βασιλόπουλο την τιμώρησε όπως εκείνη είχε συμβουλέψει. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τα τσοφλάκια πάμε πίσω στους μαγικούς καρπούς, στα καριδάκια και στα φουντουκάκια και από τα τρία κύτρα πάμε στα τρία βασιλόπουλα. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μεγάλη πολιτεία, ζούσε ένας βασιλιάς με τα τρία παιδιά του. Ο βασιλιάς είχε πια γεράσει και γι' αυτό θέλησε να παντρέψει τα παιδιά του. Τα κάλεσε λοιπόν μιαν ημέρα και τους φανέρωσε την επιθυμία του. Σε αυτή την πολιτεία όμως ζούσε μια περίμορφη κοπέλα που την είχαν αγαπήσει και τα τρία παιδιά. Τότε ο βασιλιάς είπε «Για να μην έχει κανένα σας παράπονο, θα κολλήσουμε στον τοίχο τις ζωγραφιές των πιο ωραίων κοριτσιών που μας έχουν στείλει από διάφορα κράτη στο μπαλκόνι και θα τα σαϊτέψετε. Σ' όποια φωτογραφία πέσει η σαΐτα του καθενός, αυτή θα πάρει και η γυναίκα του». Έτσι κι έκαμαν. Έριξε ο πρώτος τη σαΐτα του και πήγε στην κοπέλα που αγαπούσε. Έριξε ο δεύτερος και πήγε σε μια άλλη ζωγραφιά. Έριξε και ο τρίτος και η σαΐτα του χάθηκε τελείως.
αμέσως ζήτησε από τον πατέρα του πολλά λεφτά, το τουφέκι του και ένα άλογο που το καβάλισε και πήγε να βρει τη σαΐτα του. Αφού προχώρησε κάμποσο δρόμο, έφτασε κατά το μεσημέρι σε μια πηγή που ανέβλιζε καθάριο και γάργαρο νεράκι. Κάθισε να ξεκουραστεί και είδε κοντά του ένα πελώριο δέντρο. Κοιτάει το δέντρο και βλέπει στους κλάδους του ένα πουλί που στο ράμφος του κρατούσε τη σαΐτα. Αμέσως του ρίξε μια τουφεκιά, αλλά είδε ότι το πουλί ούτε έπεσε κάτω, αλλά ούτε και έφυγε. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκε ότι το πουλί θα ήταν απάνω στο δέντρο. Άρχισε το λοιπόν να ανεβαίνει. Καθώς ανέβαινε, βλέπει μια κουφάλα. «Α, εδώ! Εδώ θα έχει πέσει», είπε. Όταν μπήκε στην κουφάλα, είδε μία σκάλα και άρχισε να κατεβαίνει. Κατέβαινε, κατέβαινε, κατέβαινε και έφτασε σε μια πολιτεία που οι κάτοικοί της ήταν όλοι μαϊμούδες. Στην αρχή φοβήθηκε πολύ, η αλήθεια, αλλά μετά οι μαϊμούδες τον γλυκοχαιρέτησαν. Πήρε θάρρος και άρχισε να προχωρεί μες στην πολιτεία. Όταν έφτασε στη μέση της πολιτείας, είδε σε ένα σπίτι το βασιλιά και τη βασίλισσα που το έκανα νόημα να πάει κατά εκεί. Πήγε κοντά τους και τους διηγήθηκε όλη του την ιστορία. Τότε ο βασιλιάς τον ρώτησε. «Άμα δεις το πουλί που σου πήρε τη σαΐτα, το γνώρισες?» «Το γνώρισα», λέει το βασιλόπουλο. Τον πήγαν τότε σε ένα άλλο δωμάτιο και είδε το πουλί απάνω στο τραπέζι. «Αυτό είναι το πουλί που μου πήρε τη σαΐτα μου», είπε το βασιλόπουλο. Το πουλί αυτό ήταν η κοπέλα της βασίλισσας που την είχαν μαγέψει. Όταν μίλησε το βασιλόπουλο, αμέσως ξεμαγεύτηκε. Έγινε μια ωραία κοπέλα. Το βασιλόπουλο θέλησε να την κάνει γυναίκα του. Όταν ήταν για να φύγουν, η βασίλισσα τη μεταμόρφωσε πάλι σε μαϊμού. Της έδωσε 2 φουντούκια και ένα καριδάκι. Πήρε λοιπόν τη μαϊμού το βασιλόπουλο και ξεκίνησαν. Αφού προχώρησαν δρόμο αρκετό, έφτασαν σε ένα καλυβάκι όπου ζούσε μια γριούλα. Άφησε τη μαϊμού στη γριούλα και της είπε ότι θα την πληρώνει. Τέλος προχώρησε και έφτασε στο παλάτι του πατέρα του. Εκεί όλοι έκλαιγαν και θρηνούσαν το χαμένο βασιλόπουλο. Μα μόλις τον είδαν, έκαμαν γλέντι μεγάλο και χαρές. Το παιδί τους διηγήθηκε την ιστορία του χωρίς να τους φανερώσει ότι η γυναίκα του ήταν μαϊμού. Ο βασιλιάς κάλεσε τότε τους γιους του και είπε «Θα πάρει τη βασιλεία μου αυτός που η γυναίκα του θα πετύχει 3 στοιχήματα». Το πρώτο στοίχημα ήταν να φτιάξουν ένα χαλί που να στρώνει όλο το παλάτι. Το παιδί τάχασε, πήγε στο καλυβάκι και διηγήθηκε στη μαϊμού την ιστορία. Η μαϊμού δεν χάνει καιρό, σπάει ένα φουντουκάκι από αυτά που της είχε δώσει η βασίλισσα και βγάζει ένα πολύχρωμο χαλί. Το παιδί το πάει στο παλάτι. Το μέτρησαν και το σκέπαζε όλο. Τον άλλον ή ήταν λειψά ή περίσσια. Το δεύτερο στοίχημα ήταν να φτιάξουν ένα ωραίο καπέλο που να ταιριάζει ακριβώς στο βασιλιά το κεφάλι. Πήγε για δεύτερη φορά το παιδί στη μαϊμού και της διηγήθηκε το στοίχημα. Η μαϊμού σπάζει το δεύτερο φουντουκάκι και βγάζει ένα ωραίο καπέλο για το βασιλιά. Το παιδί το πάει στο παλάτι και του ήρθε του βασιλιά κούπα. Έτσι κέρδισε και το δεύτερο στοίχημα. Το τρίτο στοίχημα του βασιλιά ήταν να μαγειρέψουν οι γυναίκες των παιδιών του και όποια κάνει το καλύτερο κρέας θα πάρει τη βασιλεία του. Το βασιλόπουλο πήγε για τρίτη φορά στη μαϊμού και της διηγήθηκε πάλι το στοίχημα. Την ίδια στιγμή η μαϊμού σπάζει το καρύδι
και γίνεται μια ωραία κοπέλα. Το βασιλόπουλο όλο χαρά πήρε τη γυναίκα του και πήγαν στο παλάτι. Και βέβαια αυτή μαγείρεψε το καλύτερο φαγητό. Έτσι κέρδισε και το τρίτο στοίχημα. Το παιδί πήρε τη βασιλεία του πατέρα του και ζήσε ευτυχισμένος με τη γυναίκα του για χρόνια πολλά. Κάθομαι και σε σκεφτόμαι και το μαντίλι βρεχώ. Κάθομαι και σε σκεφτόμαι και το μαντίλι βρεχώ. Πάνε δυο μήνες μουφίες και γράμμα σου δεν έχω. Πάνε δυο μήνες μουφίες και γράμμα σου δεν έχω. Αμύγδαλα κίτσα κίσα και μέσα σε ζωγραφίσα. Αμύγδαλα κίτσα κίσα και μέσα σε ζωγραφίσα. Τη θάλασσα στα κύματα πάτω και δε βουλιούνε. Τη θάλασσα στα κύματα πάτω και δε βουλιούνε. Σαν θέλω εγώ να σ' αγαπώ κανένα δε φοβούμε. Σαν θέλω εγώ να σ' αγαπώ κανένα δε φοβούμε. Στα όρη βγαίνει καπάρι, τα λόγια σου είναι ζαχάρι. Στα όρη βγαίνει καπάρι, τα λόγια σου είναι ζαχάρι. Ήθελα να είχα δυο καρδιές, στη μια να στη χαρίσω. Ήθελα να είχα δυο καρδιές, στη μια να στη χαρίσω. Την άλλη να την έχω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Την άλλη να την έχω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Αμύγδαλο τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Αμύγδαλο τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Όχι που δεν θα έχει ο Χότζας για καριδάκια και μυγδαλάκια. Ακούστε. Μιαν ημέρα, τρεις άνθρωποι που πηγαίνανε μαζί βρήκανε στο δρόμο ένα σακί καρύδια. Και επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στη μοιρασιά, πήγανε στον Χότζα και του είπανε: «Σε παρακαλούμε, Χότζε εφέντη, καλό να έχεις, μοίρασέ μας τούτα τα καρύδια». «Με τα χαρά σας», είπε ο Χότζα. «Μα πρώτα, πέστε μου, πώς θέλετε να σας τα μοιράσω, σαν άνθρωπος ή σαν Θεός?» «Δίκαια, δίκαια σαν το Θεό», του είπαν εκείνοι. Τότε ο Χότζας άνοιξε το σακί και έδωσε καμιά δεκαριά καρύδια στον έναν από τους τρεις, καμιά κοσαριά στο δεύτερο και όλα τα άλλα τα έδωσε στον τρίτο. Μείναν απορριμμένοι άνθρωποι από αυτό και οι δυο αδικημένοι είπανε με μια φωνή: «Μα Χότζα εφέντη μου, δεν μοιράζεις καλά?» «Βρε βλάκες, δεν μου είπατε να σας τα μοιράσω σαν Θεός. Μάθετε λοιπόν πως έτσι τα μοιράζει ο Θεός. Σ' άλλους δίνει λίγα, σ' άλλους πολλά. Αν μου λέγατε να σας τα μοιράσω σαν άνθρωπος, θα δίνα βέβαια σε όλους σας ίσα». Κάποτε πάλι ο Χότζας κατέβηκε στον κήπο του και ξαπλώθηκε κάτω από μια καρυδιά. Και βλέποντας εκεί που καθόταν τις κολοκυθιές και τις πεπονιές που ήσαν πιο πέρα, φορτωμένες από θεόρατες κολοκύθες και πεπόνια, μπήκε σε σκέψεις για τον τρόπο που δημιούργησε ο Θεός του τον κόσμο. «Περίεργο πράγμα αλήθεια. Αυτός ο Θεός δεν
δεν ήξερε τι έκανε. Έδωσε σε τόσο λιγνά χαμόδεντρα τόσο θεόρατους καρπούς και σε ένα δέντρο τόσο μεγάλο σαν αυτήν την καρυδιά τόσο μικρούλικους καρπούς. Ενώ αν πας με τη λογική, το σωστό ήταν να κάνει το αντίθετο. Μα ενώ συλλογιόταν έτσι και απορούσε μέσα του, φύσηξε αέρας δυνατός και ένα καρύδι έπεσε από την καρυδιά και τον χτύπησε παπ στο κούτελο με τέτοια ορμή που του κάμε πόνο δυνατό. Τινάχτηκε τότε απάνω και ξεφώνησε. «Μπρε, μπρε, μπρε, ήξερε τι έκανε ο Θεός, δεν το είχα σκεφτεί καλά. Γιατί για σκέψου, αν το καρύδι που πέσε και με χτύπησε ήταν μεγάλο και βαρύ σαν ένα πεπόνι ή σαν μια κολοκύθα, τι θα γεννόμουν? Θα μου κάμε λιώμα το κεφάλι μου και θα πήγαινα άψαλτος». Ανοίξανε οι ουρανοί και πέσανε διαμάντια και πέσανε μπριλάντια και πέσανε ρουμπίνια και μαργαριτάρια. Και πέσε οπ, και ένα καρύδι στις παραμυθού στην αγκαλιά. Το σπά και βγαίνει από μέσα μια ιστορία. Μαζεύτηκαν τότε ένα γύρω 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 τις άντρες και γυναίκες, νέοι γέροι και παιδιά. Πες μας παραμυθού ένα παραμύθι, πες μας ένα παραμύθι με τέλος χαρούμενο. Αφέντες μου και αρχόντισες και να με συμπαθάτε, μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζητάτε. Παραμυθού, δεν υπάρχει παραμύθι με χαρούμενο τέλος. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Καράβι και μια νερά
αχνοήφαντο πανί. Φύσα αεράκι να φανεί. Νησάκι πάνω στο νερό, το παιδικό μου όνειρο. Φύσα και δεν αντέχουν πια τα δυο μου χέρια στα κουπιά. Φύσα και δεν αντέχουν άλλο για το ταξίδι το μεγάλο. Το λοιπόν, κι άμα δεν το ξέρατε, γιατί κι εμείς δεν το ξέραμε, έτσι όπως μας έχουν κλείσει και έχουμε χάσει τις μέρες, αύριο 21 του Φλεβάρι μπαίνει το Τριώδιο. Και εμείς που πολλοί μας έχουν λείψει οι παρέες μας τούτες τις μέρες του Τριωδίου να σμίγουμε και να λέμε παραμύθια από κρεάτικα, θα σας πούμε παραμύθια με μεταμφιέσεις. Παραμύθια που οι ήρωες μας καρεύονται. Φύσα αεράκι φέξε φως μου. Νησάκι πάνω στο νερό, το παιδικό μου όνειρο. Φύσα και δεν αντέχουν πια τα δυο μου χέρια στα κουπιά. Φύσα και δεν αντέχουν άλλο για το ταξίδι το μεγάλο. Μέχρι τότε, να θυμάστε, όσο αυτοί θα ζουν καλά, εσείς να ζείτε καλύτερα.